Τώρα στο Υγεία πάνω απ' όλα θα δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει για τον καρκίνο, νέες τεχνικές, νέες προσεγγίσεις. Και έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ηλία Αθανασιάδη, παθολόγο, ογκολόγο, διευθυντή ογκολογικής κλινικής και μονάδας ημερήσιας θεραπείας στο Μητέρα. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε κύριε Αθανασιάδη. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Λοιπόν, και λέω ότι θα μας πείτε όλα τα καινούργια, διότι ήρθατε πρόσφατα από το μεγάλο συνέδριο που γίνεται μια φορά το χρόνο, ένα παγκόσμιο συνέδριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον καρκίνο. Ήρθα μόλις χτες από το συνέδριο μόλις που έγινε στο Σικάγο. Ναι. Το συνέδριο αυτό είχε εκεί 30.000 ανθρώπους και 10.000 διαδικτυακά. Ναι. Λόγω, ήταν το πρώτο μετά COVID, πέρα ήταν 45.000 και είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο. Είναι στα νέα σε όλο τον κόσμο και η μισή από τους συμμετέχοντες είναι εκτός Αμερικής. Άρα ένα μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο. Είναι ένα γεγονός, επιστημονικό γεγονός. Είναι ένα μεγάλο γεγονός και κάθε τι καινούργιο περνάει μέσα από αυτό. Πάμε να δούμε αυτά τα ωραία που ακούσατε εκεί και πρέπει να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που άνοιξαν καινούργιους δρόμους, καινούργιες προοπτικές και αυτό δεν είναι κάτι κοινότοπο που λέγεται. Γιατί όλοι ακούνε πρόοδο για τον καρκίνο και στην πράξη καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν σημαίνει τόσο μεγάλη πρόοδο. Τώρα βγήκαν μελέτες που έδειξαν ότι κάποιες αρρώστιες τις αντιμετωπίζουμε τελείως διαφορετικά. Μάλιστα. Και για να το κάνω σαφές, από τις αρρώστιες. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια αρρώστια και να την αναλύσουμε συνολικά, παρά μόνο παίρνουμε ένα μικρό μέρος που έχει μια βιολογική ιδιότητα. Ναι. Πρέπει στον καρκίνο του ορθού που να τον αντιμετωπίσει, θέλει χειρουργείο, θες ακτινοβολία, ξεχώρισαν ένα μικρό ποσοστό που έχει μια χαρακτηριστικότητα που λέγεται μικροδορυφορική αστάθεια του DNA. Πρακτικά, όταν το βρεις αυτό, οι καρκίνοι αυτοί γίνονται καλά μόνο με ανοσοθεραπεία. Δώσανε μια ευκαιρία και είπαν: αν οι πρώτοι 10 ασθενείς ανταποκριθούν, τότε μπορούμε να το κάνουμε. Και στους πρώτους 14 όλοι ανταποκρίθηκαν, εξαφάνισαν τον όγκο τους και κάποιοι από αυτούς είναι καλά μετά από 2 χρόνια. Αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί λες: αν διαλέξω αυτούς τους ανθρώπους, τότε μπορώ να προχωρήσω και να γλιτώσουν και χειρουργείο και την ακτινοθεραπεία. Ναι. Και λες, άρα αυτό γίνεται μόνο στο παχύεντερο. Και μετά αρχίζει η σκέψη ότι τέτοια ιδιότητα υπάρχει και σε άλλους καρκίνους. Με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας όλα αυτά. Με τη βοήθεια μοριακής βιολογίας. Κοίτα να δεις, εντοπίζετε δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα σας βοηθήσουν. Ακριβώς. Λες, αφού πάω για την ιδιότητα, ναι, και για τον καρκίνο, ναι, ναι, αυτή την ιδιότητα τη βρίσκω και αλλού. Βέβαια, δεν πάμε κατευθείαν έτσι. Κάνουμε μελέτες. Η μελέτη αυτή έγινε στο Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη. Ναι, 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 ναι. Και μετά υπάρχει περιθώριο μεγάλο. Άρα, αλλάζει ο τρόπος που γίνεται η έρευνα, ναι, αλλάζει ο τρόπος που γίνεται η φροντίδα και έτσι δημιουργούνται προοπτικές εκεί που δεν υπήρχαν. Πω, επομένως, είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε. Αυτό έτσι είναι ένα δείγμα. Ήταν εντυπωσιακό. Υπάρχουν άλλα που ίσως είναι λιγότερο εύκολα να μεταφερθούν. Αλλά ένα άλλο φάρμακο, το Trastuzumab deruxtecan, ξέραμε ότι είχε αποτελεσματικότητα σε έναν καρκίνο του μαστού, ναι, το χέρι του θετικό, που έχουμε αποτελεσματικότητα. Ναι. Και μετά λέει ότι μπορείς με τη συγκεκριμένη τεχνική που παίρνει τη θεραπεία, την τοξίνη, τη χημειοθεραπεία και την απελευθερώνει μέσα στο κύτταρο, μπορείς να το επεκτείνεις αυτό και σε πολλούς άλλους. Που καταλαβαίνετε ότι και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες. Και λέει, άρα αυτό το χέρι του βρίσκεται και σε άλλους καρκίνους. Με άλλα λόγια, για κάποιον που γυρίζει πίσω, μπορώ να σας πω ότι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για καλύτερες θεραπείες, για καινούργια κλινική έρευνα, για ελπίδα για τους ασθενείς, είναι πραγματικά εδώ. Δεν αλλάζει κάτι στην επόμενη μέρα. Είναι αλλά εδώ δηλαδή. Είναι, κοιτάξτε, είναι εδώ. Χρονικός ορίζοντας εδώ. Όχι πενταετία, δεκαετία. Μιλάμε για κάτι που πια σε κάθε καρκίνο που έχουμε, ήδη το έχουμε δει, αλλά τώρα περισσότερο, θες και τη μοριακή ταυτότητα. Δεν θες μόνο ιστολογική εικόνα. Και θέλεις ταχύτητα με την έννοια ότι το παράθυρο ευκαιρίας είναι στην αρχή. Αν κάνεις ένα σωρό άλλα πράγματα και μετά πας να αναζητήσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν γίνεται. Άρα το μήνυμα για τους ανθρώπους σας είναι ότι πρέπει να απευθυνθεί σε μια ομάδα που να μπορεί να δώσει σύγχρονη ογκολογική φροντίδα. Σωστό. Να είναι κατά κανόνα ομάδα από διαφορετικές ειδικότητες. Γιατί σας βοηθάει και η μοριακή βιολογία. Βέβαια. Είπαμε εκεί και όλα αυτά. Δεν μπορεί μόνος του ένας ογκολόγος να τα κάνει. Δεν όλα είναι ένας ανθρώπου. Και το κυριότερο είναι ότι αν θέλει κάποιος να εξασφαλίσει, είναι ότι πάει σε κάποιον που κάνει το ίδιο που κάνουν οι μεγάλες προηγμένες χώρες, γιατί είναι ένας πλανήτης. Τα προβλήματα είναι του πλανήτη, δεν σωστό είναι μόνο δικά μας. Σωστό. Ένα κάτι πολύ σημαντικό, αν θέλετε. Ένα μήνυμα. Δώστε το μήνυμα για ισότητα στο αυτό, innovation, ναι, και στις. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου. Ναι, ναι, ναι. Και τα κεντρικά θέματα ήταν ισότητα
στις ευκαιρίες και νέα τεχνολογία. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι οι αναπτυσσόμενες από τις αναπτυγμένες χώρες διαφέρουν. Βέβαια. Και ο καρκίνος είναι ένα πιο μεγάλο πρόβλημα, με το COVID τώρα χειρότερο ακόμα, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από εκεί και πέρα, τώρα με την είσοδο της νέας τεχνολογίας κινδυνεύεις οι ανισότητες να είναι μεγάλες. Mm. Και το ASCO λέει όχι, αν εισάγεις την τεχνολογία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν κάνεις μια προσπάθεια, Φερρυππίνη, το κεντρικό θέμα ήταν να εξαλείψεις τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μακάρι. Αν δημιουργήσεις υποδομές. Αυτό είναι εφικτό. Αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια, αν κάνουμε αυτό μακάρι, που πρέπει. Μακάρι. Αν λοιπόν το εφαρμόσεις αυτό, τότε μπορεί η πρόοδος να πάει και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξέρετε, ο πλανήτης για να είναι καλά θέλει ισότητα. Δεν μπορεί μια γειτονιά να έχει όλο και καλύτερη φροντίδα και άλλη να έχει θανάτους. Έχετε Ομένως, δίκιο. Νομίζω μπορεί να είδατε ότι η ογκολογία έχει και χαμόγελο, ναι, και έχει και ελπίδα. Μας φέρατε εσείς την ελπίδα, έτσι. Α, εγώ ευχαριστώ. Μας φέρατε εσείς την ελπίδα μέσα από αυτό το παγκόσμιο γεγονός και το παγκόσμιο συνέδριο, που βλέπω ότι το μέλλον είναι με χαμόγελο πια. Φυσικά. Με χαμόγελο. Λάξτε, το θέμα είναι μη φοβάσαι τον καρκίνο. Αν προχωρήσεις έτσι με χαμόγελο, βρίσκεις ευκαιρίες και είναι μια άλλη αρρώστια. Αυτός είναι ο αγώνας και αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο αισιόδοξα νέα που μας φέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και για